πέταξε. Ναι, λίγο, ναι. Ειδικά όταν κρατάει τη βαφή, να είστε προσεκτικοί. Όταν έχει τη βαφή, είναι αυταρχικό αγόρι. Καταλαβαίνετε, είμαι σε μια δύναμη θέση αυτή τη στιγμή. Θα πω και ανέκδοτο σε λίγο ούτω ή άλλω. Για να διασκεδάσω τι εντυπώσει και εσά μαζί με τι εντυπώσει ενδεχομένω. Για πες. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι τα ξανθά χρώματα είναι τα πιο δύσκολα χρώματα που υπάρχουν, γιατί είναι δύσκολο στο να ανοίξουν και να πετύχουν το χρώμα που θέλει. Ένα σκούρο, βάζεις ένα καφέ, βάζεις ένα κόκκινο, βάζεις ένα μαύρο, ούτως ή άλλως θα πιάσει. Το ξανθό να γίνει έτσι όπως το θέλουμε, μπες χωρίς κιτρινίλες και να πορτοκαλίζει και όλα αυτά, είναι το πιο δύσκολο. Όταν λοιπόν μένει πολύ καιρό η ρίζα άβαυτη και μετά τα βάφεις, μπορεί να σου δημιουργηθεί ένα τέτοιο προβληματάκι. Ναι. Το οποίο το φτιάχνεις, δεν είναι το πρώτο. Με το ρεφλέ. Όταν θα έχει μεγαλώσει το μαλλί και το σκόψει. Δηλαδή, με το ρεφλέ. Επιμένω. Με το ρεφλέ. Είναι το ρεφλέ, ρε παιδιά, για λέτε. Είναι μια βαφή που τη βάζουν μετά. Λοιπόν, πριν πούμε για το ρεφλέ, να εξηγήσει τι κάνει εδώ πέρα στι κυρίε που μα βλέπουν τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Παίρνει σειρά. Μπράβο. Ξεκινάμε καταρχήν από μπροστά να βάφουμε τα μαλλιά για να μένει παραπάνω χρόνο που είπαμε. Και επίση, πολλέ κυρίε παίρνουν τη βαφή και την πετάνε όπω βρουν στα μαλλιά του. Καλό θα είναι να παίρνουμε χωριστούλες λεπτές για να πιάνει καλύτερα η βαφή στα μαλλιά, όχι πολλά μαλλιά ούτως ώστε να μην πηγαίνει η βαφή σωστά στη ρίζα, να πιάνουμε λεπτές χωρίστρες και να βάζουμε τη βαφή κατά αυτόν τον τρόπο που δείχνω τώρα εδώ, κοντά στη ρίζα και όχι στα έξω, γιατί τα έξω τα ταλαιπωρούμε άμα βάζουμε βαφή συνέχεια στα έξω. Αυτό, να το ρωτήσω αυτό λίγο παραπάνω, γιατί μπορεί να είναι και καμιά άσχετη που μας βλέπει, να ξέρει η κοπέλα. Δηλαδή να είναι, ας πούμε, καστανή και να θέλει να γίνει ξανθιά. Ωραία. Γιατί απαγορεύεται να τα βάψει όλα μαζί για να τελειώνει. Θα σου πω κάτι, τώρα τα μαλλιά της Κατερίνας είναι βαμμένα ξανθά. Ναι. Άμα εγώ τώρα πάρω τη βαφή και τη τα βάψω όλα πάλι. Μαζί, ναι. Μα δεν υπάρχει λόγος, αφού είναι ήδη βαμμένα, γιατί δεν τα ξαναβάψω. Ναι, το χρώμα έχει. Ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Ταλαιπωρούνται γενικά. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν. Βάφουμε μόνο αυτό το οποίο έχει βγει. Το φυσικό και καινούργιο μαλλί. Βάφουμε μόνο τη ρίζα, παπάνω. Μόνο τη ρίζα. Δεν βάφουμε για το υπόλοιπο. Και μια κυρία που από Καστανό θέλει να γίνει ξανθιά, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να το κάνει μόνη της, γιατί θέλει μια διαδικασία. Υπάρχουν ειδικοί για αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Τώρα δείχνουμε έναν τρόπο που μπορεί να τα βάψει. Αυτή που έχει αντάβγες, ας πούμε, πρέπει να τη βάφει τη ρίζα. Όχι, άμα κάνει μόνο αντάβγες, θα πάει στο κομμωτήριο και θα κάνει αντάβγες. Γιατί για να κάνει μόνη της μια κυρία αντάβγες, είναι αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο. Α, δεν γίνεται. Αυτό που δείχνουμε είναι ένας τρόπος πολύ εύκολος και πολύ απλός να το κάνει μόνη της μια κυρία σπίτι ή μια φίλη της. Α, δεν γίνεται. Δείχνουμε τον τρόπο. Πώς θα κάνουν όμως να κάνουν εκεί τη μίξη των βαφών, τη χημεία. Λοιπόν, επίσης να πω ότι το χρώμα που χρησιμοποιώ εγώ στην Κατερίνα. Δεν σ' άκουσα, γιατί έχει. Κωνσταντίνε. Όχι, άκουσα. Το χρώμα που χρησιμοποιώ εγώ στην Κατερίνα είναι βαφή και δεν είναι δεκαπάζο ώστε να ανοίξουν. Είναι μόνο βαφή. Ναι. Και τα χρώματα που τις βάζω μέσα είναι τρία διαφορετικά χρώματα για να βγει ένα χρώμα. Ναι. Δηλαδή, άμα, τι χρώματα είναι δηλαδή. Δεν μπορώ να τα πω στον αέρα αυτά. Θέλω να γυρίσω, ακούω. Ναι. Γιατί αυτό το ξανθό τη Κατερίνα πολλές κυρίες το θέλουν. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Δεν μπορεί να το πει. Είναι κρατικό. Όχι, μυστικό. Δεν λέω γι' αυτό. Και να ξέρεις κάτι. Λέω, ας πούμε, όχι, και να ξέρεις κάτι. Ξανθιστική βαφή. Γενικά ναι. Λέω. Γενικώς ναι. Και ορίστος. Να ξέρεις ότι από εταιρεία σε εταιρεία διαφέρουν και τα νούμερα. Δηλαδή, εγώ τώρα να σου πω νούμερα. Μία άλλη εταιρεία έχει άλλα νούμερα. Όχι, δεν λέω αυτό, παιδί μου. Εννοώ γενικά. Τι εννοεί? Για το μια βαφή που πρέπει να βάλει μέσα ξανθιστική. Ναι, κοίταξε να δεις. Για να μην κυτρινίσει ένα μαλλί, αν μια κυρία βάφει μόνη της τα μαλλιά, καλό θα είναι η ξανθιστική που θα παίρνει να έχει μέσα και λίγο σαντρέ. Δηλαδή, κόμμα ένα ή ένα. Αυτό είναι το σαντρέ. Έτσι είναι. Εγώ τι έχω σαντρέ? Εσύ βάζουμε λίγο σαντρέ για να μην πορτοκαλίζει, δεν λέγαμε πριν. Α, ναι. Και από ό,τι βλέπει, δεν ναι, αυτό. Θέλω να πω ότι χρησιμοποιεί οξυζενέ, ξανθιστική, δεν ξέρω πώς τα λένε όλα αυτά. Τι είναι το μείγμα. Επίσης, να σου πω κάτι. Το σαντρέ δεν τι είναι, είναι ας πούμε προσθετικό. Πώς βάζει στην δίζελ τη μηχανή. Όχι, το σαντρέ είναι χρώμα. Για να, για να σου πάει πιο γρήγορα. Δεν έχει ακούσει αυτή τη στιγμή που λένε ξανθό σαντρέ κτλ. Όχι. Ναι, είναι χρώμα δηλαδή αυτό. Ναι, ναι, το σαντρέ είναι χρώμα. Όπως είναι το κόκκινο που στην κομμωτική είναι το νούμερο 4. Πόσο έχουμε αφήσει τη ρίζα να μεγαλώσει. Δηλαδή αυτό είναι από μόνο το απαράδεκτο που το βλέπω.